Και όταν βγήκες τι έκανες? Τίποτα. Τι να πω, λέω, δεν θέλω τώρα. Τι να σχολιάσω σε αυτό? Ούτε καν θέλω να πω μα τι είπε. Μα τι, γι' αυτό. Γενικά έτσι όπως είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τα σχόλια που είχε κάνει η Ραχήλ Μακρύ στη Μενεγάκη, που εσύ ναι, σαν γυναίκα είπες και εσύ τα δικά σου. Το οποίο πολύ αστεία και χαριτολόγος. Α, το έχεις πει αστεία εσύ, ναι. Α, ήταν σε αυτό που κάνατε με τον Νίκο στην εκπομπή? Δεν θυμάμαι, πριν πάρα, πρέπει να είναι χρόνος. Α, τόσο παλιά. Δεν θυμάμαι. Και θυμάται τώρα και. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όχι. Άμα τη δεις, θα κάνεις. Τίποτα καλέ. Τι θα κάνω, τη γυναίκα, θα τη χαιρετήσω. Καθίξε πίσω από τα αυτιά σου. Ότι δεν έχεις κάνει πλαστικές. Ακόμα. Ακόμα, δεν είναι κακό. Τι κακό, καλέ. Ποιο κακό. Εγώ τα έχω πει. Αρκεί. Τα έκανε. Είναι που φοβάμαι πολύ τα χειρουργία. Φοβάσαι. Προς το παρόν νομίζω ότι δεν έχω ανάγκη. Αλλά αν φτάσει η στιγμή. Θα άλλαζε κάτι πάνω. Όχι. Όχι. Να μαζευτούν τα περισσεύματα. Ναι. Αυτά που δεν θα μας αρέσει τον καθένα. Όχι. Δεν θα αλλάξω. Τη μητούλα μου μου αρέσει έτσι. Σ' αρέσει. Δεν θέλω. Εγώ το σκέφτομαι γι' αυτό. Ποιο σκέφτεσαι? Το σκέφτομαι τώρα. Δεν ξέρω, κάτι με έχει πιάσει. Τη μύτη σου. Ναι, 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 μύτη ανοηθεί. Γιατί δεν θα με αφήσει. Γιατί? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αν υπάρχει πολύ μεγάλο ελάττωμα σε κάποιον άνθρωπο και τον ενοχλεί από τα παιδικά τα του, ναι, και είναι καταπιεστικό και μπορεί να δεχτεί και πειράγματα, να το κάνει. Έτσι. Τώρα, σε αυτή την ηλικία που είσαι μία κούκλα. Σοβάρεψε. Σαν τη μαμά σου μιλάω τώρα. Που είσαι μία κούκλα, ένα τόσο ωραίο κορίτσι, έξυπνο. Πες μου για το καλοκαίρι σου και άστα αυτά. Όχι, δεν θέλω να το κάνει. Σταμάτα, πλάκα κάνω. Πες για το καλοκαίρι. Φανταστικό καλό.